Στο σημείο αυτό, να υποδεχθώ τη σημερινή μας καλεσμένη. Φιλοξενούμε σήμερα στο Happy Hour την ηθοποιό Μικαέλα Θεοδουλίδου. Με, με ρυθμό, με στυλ. Καλώ ήρθε, Μικαέλα μου, επιτέλου. Ευχαριστώ πολύ που Τι με κανείς. καλέσατε. Μια χαρά. Είσαι. Σε καλά, μια χαρά κι εγώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μύδαι, έτσι ο κόσμο δεν ξέρω αν το μπορεί να το δει, αλλά και τα μάτια σορτή με τον καναπέ. Έναν. Ε, το χρώμα Λες αυτό, το ωραίο το, το σμαραγδί, το πράσινο. Ε. Σε καλά. Μια χαρά. Μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Α, επιτέλους βρήκαμε την αφορμή. Ναι. Για να τα πούμε. Γιατί θεατρικά σα έχω συναντήσει αρκετέ φορέ. Βέβαια, <laughs> σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Ήρθε λοιπόν η ώρα με το κουτρούλι το γάμο. Βεβαίω, με το κουτρούλι το γάμο. Κάνατε πρεμιέρα στο θέατρο 1. Ναι, κάναμε την Τετάρτη την πρεμιέρα μα. Αν και είχαμε κάνει άλλη μια παράσταση στο αμφιθέατρο του Ιδαλίου, την προηγούμενη mm. Πέμπτη. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Να πω, μάλιστα, ότι στη σκηνή του γάμου βγήκε ο κόσμο, οι θεατέ και χόρεψε μαζί μα. Α, ναι, ναι. Ήταν διαδραστικό, δηλαδή. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πραγματικά μια σκηνή γάμου. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η παράσταση, λοιπόν, στο θέατρο 1, mm -hmm. α, στην οποία πρωταγωνιστή, από ότι. Έχει έχεις ένα από του πρωταγωνιστικούς ρόλου. Ναι, όλοι οι ρόλοι όλοι είναι εξίσου σημαντικοί. Αυτό ναι, ναι. θα έλεγανε ότι είναι μια παράσταση που έχει έτσι όλους τους ρόλους, ναι. έχουν το σημαντικό του. Για πες μας λοιπόν για το κουτρούλι το γάμο. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι είναι ένα έργο που έχει γραφτεί το 1845. Ε, και έχει κάνει μια ωραιότατη διασκευή η Ερμήνα η κυριαζή. Ε, αλλά παρόλ, πα, παρά τη διασκευή, το έργο είναι διαχρονικότατο. Mm. Δηλαδή δεν χρειαζόταν... Η διασκευή για να έρθει στο σήμερα μιλάει για πράγματα που συμβαίνουν ακόμη και σήμερα. 150 χρόνια μετά. Ακριβώ. Και αυτό είναι τραγικό, θα έλεγα. <laughs> ε... Ναι, γιατί αν σκεφτεί κανεί ποια ήταν ειδικά η θέση τη γυναίκα πριν 150 χρόνια, με το σήμερα, ε, είναι ναι. τραγικό να βλέπει κάποιο διαχρονικά να, συ... να εξακολουθούν να συμβαίνουν πράγματα και να το την παντρεύουν Ναι. Ε, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό ναι. στο συγκεκριμέ... στη συγκεκριμένη ναι. παράσταση. Είναι το θέμα. Ε, τα κακό κείμενα της πολιτικής, για παράδειγμα. Yeah. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Κουτρούλης, είναι ουσιαστικά ένας ράφτη και ένας πολύ καλός ράφτης ε, από τη Σύρο. Δεν έχει λόγους να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση. Yeah. Ε, η Ανθούσα, όμως, από την άλλη, την οποία ζητάει σε γάμο, ε, δεν μπορεί να ανεχτεί ότι θα παντρευτεί ένα ράφτη, πέραν το ότι αυτή έχει και ένα άλλο νταραβέρι με ένα αστυνομικό. Επειδή είναι κόρη ε, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου, είναι μια άλλη τάξεω. Οπότε τον βάζει τον άνθρωπο από ράφτη να γίνει υπουργό. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινάει όλο το, πράγμα. Το, το όλο μπέρδεμα. Ναι. Αλλά το αστείο στην υπόθεση είναι ότι αυτό ο άνθρωπο φτάνει στο σημείο να λέγεται, να ανακηρύσσεται υπουργό. Ένα απλό ράφτη. Είναι αυτό που λένε από το πε-πε-πε. Ναι, έγινε. <laughs> έγινε στο τέλο. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από το σήμερα. Ναι. Δεν λέω ότι ένα ράφτη γίνεται υπουργό. Αλλά... αλλά όλο αυτό το, το θέμα τη κοινωνική τάξη, ναι. το που ανήκει κάποιο, το ότι αν κάποιο έρχεται από μια ας πούμε, ε, ε, κοινωνική τάξη λίγο ανώτερη, δεν μπορεί να, να παντρευτεί κάποιον ή κάποια από, από μια κατώτερη ή μια φτωχή οικογένεια. Ναι. Αυτό το μεγαλόπιασμα που έχουμε των τίτλων. Των τίτλων, ναι. Έτσι είναι. Και το ότι αυτό ο άνθρωπο με το που γίνεται υπουργό, όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα, Όλοι τον πλησιάζουν για, να, για το ρουσφέτι, για να πάρουν χάρε. Και είναι αυτό όλο το mm. πράγμα. Μα συμβαίνουν ρουσφέτια σήμερα. Ο, παπαμπά. Από πάνω. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν πλέον. <laughs> Τεκά. Είναι όλα αξιοκρατικά. <laughs> ναι, 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 <laughs> ναι. Από όλη τη διαφάνεια. <laughs> Μια πολύ ωραία λοιπόν παράσταση. Ε, ναι. Κάθε πότε είναι στο θέατρο ένα. Είναι Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή στι 8.30 το βράδυ και μπορεί να έρθει ο κόσμο να γελάσει. Βέβαια. Να ναι, γιατί είναι κομμωδία καταστάσεων ακριβώ σε ναι. αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Να δούμε και του συντελεστέ του υπόλοιπου. Βεβαίω, να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι, ανήκει στον κύριο Μαρίνο Αναγυριάτη. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με τον Μαρίνο ναι. και είναι μεγάλη μου τιμή και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, τη διασκευή όπω έχω πει την έχει κάνει η Ερμήνα Κυριαζή. Τα φώτα ο κύριο Αντρέα Χριστοδουλίδη. Το υπέροχο σκηνικό κύριο Λάκη Γενεθλή τα ρούχα η Μιράντα Θεοδωρίδου και το νηφικό το οποίο φοράω είναι ένα αυθεντικό νηφικό 80's. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει ραφτεί, είναι αυθεντικότατο Εκείνη ναι. εκείνης της εποχής. Ε, ποιους ξεχνάω, βοηθός σκηνοθέτη είναι η Εμιλία Αντωνιάδου που μας έχει βοηθήσει πολύ. Ε, τις κινήσεις έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Δημόπουλος. Ε, το χειρισμό του ήχου και του φωτισμού ο Παύλος Πολυκάρπου. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον και τώρα θα πάω σε αυτού που παίζουμε. Είναι μπροστά. Ναι, που είμαστε μπροστά. Ε, και ο κύριο Γιαννάκη που είναι ο διευθυντή σκηνή. Ναι. Γιατί ναι, δεν σημαίνει ότι είναι από πίσω, Όχι, δεν ναι, είναι εξίσου σημαντικό. Ναι. Ναι. Ε, και μπροστά είμαστε ο Σωτήρης, ο Ομεστάνο που είναι ο Κουτρούλη. Ο Κωνσταντίνο ο Γαβρίλ που είναι ο πιστό του σύμβουλο. Ε, η Ερμήνα η κυριαζή που είναι η ξενοδόχα, η μητέρα μου. Ε, ο Γιώργη Χριστοδούλου που είναι ο αστυνομικό και η Βασιλική Ανδρέου και η Χαρά Γεωργιάδη οι οποίες, οι οποίες κάνουν ε, ένα ρόλο ο οποίος είναι πολύ κομβικός αλλά δεν θα σας πω Μάλιστα. ακριβώς γιατί τι είναι. να έρθει ο να το διέτσει, να το ναι, καταλάβει ναι. και λίγο. Ε, και χαίρομαι που λες όλους τους συντελεστέ της παράστασης γιατί όλοι είναι σημαντικοί σε μια παράσταση δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που, που διεκπαιρεώνουν το έργο ή που παίζουν, που υποκρίνονται, mm -hmm. που υποδίονται τους ρόλους αλλά ε, είναι σημαντικά και τα φώτα και ο ήχο και όλα. τα σκηνικά και τα κοστούμια. Ε, σε μια παράσταση παίζουν όλα το ρόλο τους. Το Για όλη... πε μου mm. λοιπόν, Μικαέλα ε, μου, πώς από δασκάλα <laughs> μεταπίδησες και εσύ το <εξυστοποιός, laughs> Δεν μεταπίδησα εντελώ γιατί ναι. ναι. είμαι με το ένα πόδι, ακόμη λίγο εκεί. Ναι. Ε, νομίζω ότι δεν είχα διαβάσει πολύ καλά τα σημάδια όταν ήμουν μικρή. Mm. Ε, μου άρεσε να, να κάνω ρόλους, να, δηλαδή έκανα τη δασκάλα, έκανα το γιατρό, γιατί είχα μεγάλη σχέση με τα νοσοκομεία. Δηλαδή οτιδήποτε έβλεπα το αντέγραφα. Μάλιστα. Και πίστευα ότι το θέλω μου το μεγάλο είναι αυτό το παιδαγωγικά, επειδή ήταν το πιο συχνό μου παιχνίδι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό. Ήταν το ότι μου άρεσε να μιμούμε το τι συμβαίνει στις συνθήκες που συμβαίνουν στο σχολείο, στην τάξη μου. Μάλιστα και νομίζω απλά διάβασα λίγο λάθος τα πράγματα. <Συσχε> ε, όταν μπήκα στη σχολή αντιλήφθηκα ότι δεν είναι αυτό που θέλω <Συσχε> και όταν μπήκα στο σχολείο ήρθε ακόμη πιο μεγάλο <Συσχε> το Α, έκτασες, χτύπημα. και σχολείο. Μπήκα για να κάνω τις διδασκαλίες ενώ, <Συσχε> ενώ Μα, τις με, διδακτικές ναι, 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 πρέπει ναι. να τις κάνουμε. Όχι ότι δεν πέρασα καλά, ναι. ε, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά η θεωρία απέχει πάρα πολύ από την πράξη. Mm. Και πραγματικά θαυμάζω τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς, όλους του εκπαιδευτικούς, που ασκούν λειτουργήμα και το mm. κάνουν αυτό το πράγμα και πραγματικά βοηθούν και αγαπούν mm. αυτό που κάνουν. Mm. Δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπώ, mm. αλλά θεωρώ ότι νικάει στην καρδιά μου η υποκριτική. Και καμιά φορά είναι αυτό που πολλέ φορέ. Σε πολλοί κόσμο έχει συμβεί και εγώ ξεκίνησα σπούντα πληροφορική, αλλά δεν ήταν τελικά αυτό που ήθελα να κάνω. Ε, ναι. Καμιά φορά πρέπει να ακούμε το μέσα μα, τι μα λέει, τι, τι πραγματικά αγαπάμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω στα 18 πόσο κατασταλλαγμένο ε, είσαι ναι, για ναι, να ξέρει τι, τι θες να, να κάνει. Δηλαδή, Βά. ακόμη και τώρα καμιά φορά σκέφτομαι, Μήπω <laughs> πρέπει να ακολουθήσω κάτι άλλο. <laughs> Εντελώ <και> διαφορετικό. <laughs> το αυτό είναι βεβαίω μετά, μετά την την επαφή σου και με τον χώρο της υποκριτικής. Ναι, ναι αυτό ναι. Έχεις δίκιο, αυτό έχει δίκιο. Ε, και έτσι λοιπόν, ε, αφού μπήκε μετά και στην, ε, στις και στις δασκαλίες και λοιπά, εκεί είπες πλέον ότι θα αποφασί, αποφάσισες ότι θα γίνεις τοπιός. Ήταν κάτι που πάντα το ήθελα. Ναι. Αλλά επειδή, ε, βασικά να πω ότι εγώ κατάγομαι από ένα χωριό. Εκυπερούνται. Mm. Τι ωραία εκεί πέρα. Ναι, στο τρόδο, ψηλά. Ε, δεν μου έλειψε τίποτα. Ε, ξεκαν... Δηλαδή, νιώθω ότι είχα στερημένα παιδικά χρόνια. Καμία σχέση, mm. πέρασα υπέροχα. Ε, Όμω, δεν είχαμε κάποιον να κάνει θεατρικό εργαστήρι. Mm. Τώρα παντού είναι γεμάτο με θεατρικά εργαστήρια. Mm. Τότε δεν είχαμε κάποιον. Οπότε, παρόλο που μου άρεσε το θέατρο, δεν είχα κάπου να πάω. Mm. Ε, άρα έμεινε λίγο πίσω. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορούσα να ξέρω ότι μου αρέσει τόσο πολύ. Mm. Ε, τελείωσα τις σπουδέ μου, τελείωσα το μεταπτυχιακό μου και όταν επέστρεψα πήγαμε σε σύμβουλο, σκέψου τότε πόσο ήμουνα, 23! Ναι. Στα 23 μου πήγα σε σύμβουλο μαζί με τους γονείς μου για να καταλήξουμε τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και από τη συζήτηση μου είπε ο άνθρωπος, κορίτσι μου γιατί δεν πας σε μία δραματική σχολεία, mm. αυτό, αυτό βγαίνει αυτό από βγαίνω, αυτά που μου λες, αυτό θες και πρόσεξε Πήγα στη δραματική σχολή και εγώ έλεγα δεν με πειράζει να μην βγω στο σανίδι, δεν με πειράζει να μην το εξασκήσω. Θα το κάνω αυτό για να... επειδή το μεταπτυχιακό μου είναι θέατρο στην εκπαίδευση για να έρθει το ένα να δέσει με το να, άλλο το και να είμαι καλύτερη στη διδασκαλία του θεατρικού παιχνιδιού. Έτσι το έχω εγώ στο Μάλιστα. μυαλό μου. Τελικά όχι. <χαι> ε, όχι ναι. <χαι> <χαι> ναι. Καμιά φορά αλλιώς και σχεδιάζουμε και αλλιώς <χαι> ναι. έρχονται τα πράγματα. Εντελώ. Α, Προηγουμένω όμω, γιατί μου είπε με το ένα πόδι. Γιατί ακόμη πηγαίνω, είμαι στα ολοήμερα. Δηλαδή, τώρα έφυγα από το σχολείο για να έρθω εδώ. Α, μάλιστα. Ναι. Ε. Δεν έχω διοριστεί. Ναι. Ε, ναι. <laughs> ε, γελάω γιατί μου ήρθε ένα διορισμό και τον απέριψα. Μάλιστα. Γιατί ήμουνα στο μεγάλο περίπατο του Πέτρου τότε. Α, στην παράσταση του ε, ναι. ναι. Και είπα προτίμησα αυτό. Δεν με ενοχλεί. Δεν ξέρω αν θέλω να διοριστώ mm. να το κάνω αυτό για μια ζωή. Ναι. Οπότε είμαι εντάξει με τα ολοήμερα που είναι λίγε ώρε, κάποιε μέρε τη βδομάδα. Και okay, είσαι οκ okay, εκεί. Ναι. Ε, Βεβαίω θα λέγει κανεί ότι. Ε, Γνωρίζοντα ότι η δουλειά του δασκάλου, ασχέτω το λειτουργήμα κλπ., είναι μια δουλειά σταθερή, μια δουλειά που παρέχει μια ασφάλεια, σε σχέση με αυτό που επιλέγει να κάνει, το οποίο μόνο ασφάλεια δεν παρέχει. Ναι. Έτσι, ε, δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοί σου που έχουν έρθει και έχουν κάτσει πριν από σένα στην Πολυθρόνα, αυτή είναι η κινήση ενισχυμένη ότι, είναι, είναι. ότι υπάρχει μια ανασφάλεια. Αλλά τελικά. Αυτό είναι το κριτήριο για σένα, ή είναι κάτι άλλο. Υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Και εντάξει, τώρα είμαι 32. Πολλέ φορέ σκέφτομαι ότι δεν θέλω να, είμαι, να ζω με αυτή την ανασφάλεια για μια ζωή. Ναι. Ε, ωραία η τέχνη. Ωραία να δίνει τη ψυχή σου. Ε, αλλά κάποιες φορές πρέπει να κοιτάξεις και τον εαυτό σου. Πρέπει να περνάς και εσύ καλά. Ε, όμως, όταν έπαιρνα εκείνο τον πολύ καλό μισθό, γιατί είχα δουλέψει μια χρονιά ε, και δεν μου έλειπε τίποτα. Ήμουνα Ε, Ψυχολογικά δεν ήμουν καλά γιατί δεν είχα δουλειά στο θέατρο. Και αυτό μου στύχιζε. Δηλαδή τι να τα κάνω τα τόσα χρήματα, όταν ψυχολογικά είμαι χάλια, είμαι ράκος, Έκλεγα κάθε μέρα. Ε, αυτό, από αυτό. Ναι. Μου, μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ. Ε, οπότε νομίζω απλά πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Ναι. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το ούτε άλλο. άλλο. Είναι το θέατρο τι είναι, τι είναι το θέατρο για σένα. Μ, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Ε, εντάξει, μπορεί να είναι πολύ τετριμένο. Ναι. Ε, αλλά ναι, είναι όντως ο, ο τρόπος μου για να εκφραστώ. Mm. Ε, μ' αρέσει η διαδικασία να πειραματίζεσαι με ένα καινούριο ρόλο, να μπαίνει στα παπούτσια κάποιου άλλου. Κάθε φορά να έχει να βρει κάτι άλλο, να ψάξει πιο βαθιά στον εαυτό σου γιατί γνωρίζοντα ένα ρόλο γνωρίζει και καλύτερα τον εαυτό σου. Ε, να δουλεύει με άλλου ανθρώπου. Να παίρνει και να δίνει με αυτού του ανθρώπου γιατί δεν είσαι μόνο σου και αλλάζουν αυτοί οι κάθε άνθρωποι. Ανάλογα με την παράσταση ναι. και με το έργο υπάρχουν άλλε ομάδε ανθρώπων, συναδέλφων, ηθοποιών με του οποίου. Δουλεύεις. Ναι, ε, όλο αυτό είναι πάρα πολύ μαγικό, είναι ένα ταξίδι κάθε φορά, είναι ένα καινούριο ταξίδι στο άγνωστο που είναι τόσο όμορφο, mm. τόσο δεν ξέρω, δεν ξέρω μια άλλη δουλειά που yeah. μπορεί να το χαρίζει αυτό το πράγμα, ενώ αυτή την να, να ανανεώνεσαι mm. και να κάνεις κάτι καινούριο κάθε ah. φορά. Όταν, θυμάσαι πως ήταν την πρώτη φορά που βγήκε στο Σανίδη. Ναι. Πώς ήταν. ε. Ε, δεν το πίστευα, ε, ήρθε πολύ, ειδικά η πρώτη μου δουλειά, ήρθε πολύ απρόσμενα, χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Ενώ τώρα σκέφτομαι ότι ήμουν πολύ αλλού, ζούσα στο ροστινεφάκι. Mm. Ε, αλλά ήταν ναι, πολύ ανατριχιαστική η στιγμή, συγκινητική. Mm. Αλλά αυτό συμβαίνει κάθε φορά, mm. μην νομίζεις, το ότι δεν είναι η πρώτη είναι σαν να είναι η πρώτη. Κάθε φορά. Κάθε φορά. Ε... Το αισθάνεσαι αυτό, ας πούμε, στην πρεμιέρα ενό έργου ή σε κάθε παράσταση. Ε, στην πρεμιέρα είναι λίγο πιο έντονο, ε. αλλά κάποιε φορέ έχω αιμονέ και το αισθάνομαι κάθε φορά κάθε λίγο πριν εγώ στο λίγο Ναι. Α, 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 όχι πάντα. Ναι. ναι. Τηλεοπτικά, όλα αυτά τα χρόνια τώρα που εργάζεσαι, έχεις, στο θέατρο έχει κάνει αρκετέ δουλειέ. Mm -hmm. α, φέτος, νομίζω σε είδα σε, επικίνδυνε σχέσει, επικίνδυνες σχέσεις, πολύχρωμη ναι. ιστορία σ της Φρίντα, Ακόμα δεν έχω έρθει στο γάμο του κουτρουπέζου, να σα δω. Αλλά τηλεοπτικά, γενικά, είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμεί πολύ έτσι έντονα. Επιλέγει να είσαι περισσότερο θεατρικά, Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω δουλέψει τόσο πολύ για να πω ότι απορρίπτω το ένα από το άλλο. Δεν έχει τύχει ναι. νομίζω, έχω παίξει σε κάποιες ναι. σειρέ και είμαι ευγνώμων αλλά ήταν απλά κάποια επεισόδια χωρίς να το υποτιμώ ναι, ναι. αλλά ενώ δεν είχα το χρόνο να, να δείξω πιο πολλά πράγματα, να αναπτύξω κάποιο ναι. ρόλο ε, που είναι πολύ διαφορετικοί οι κώδικες στην τηλεόραση από, από τους κώδικους στο, στο θέατρο. θέατρο. Ναι. Το θέατρο εννοείται έχει μια άλλη μυρωδιά, είσαι μπροστά στον κόσμο, είναι ζωντανό ε, δεν είναι το ίδιο στην τηλεόραση. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμως το κάθε ένα έχει τη δικιά του ομορφιά και στεναχωριάμαι που δεν έχω γνωρίσει ακόμη την τηλεόραση mm. τόσο καλά. Ε, η αλήθεια ναι, είναι ότι με στεναχωρεί. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, αυτό είναι, καμιά φορά είναι πως θα τύχουν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι. <laughs> και δεν ναι. είναι και εύκολο ο χώρο oh. <laughs> <laughs> τη τηλεόραση. Ναι. Όχι μόνο. Το ξέρω και από τη δική μας την πλευρά, αλλά και από τη δική σας το ίδιο πράγμα ισχύει. Ναι. Α, πώς φαντάζεται η Μικαέλα, μετά από 10 χρόνια. Μ, μετά από 10 χρόνια. Ε, ελπίζω σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι είμαι <laughs> σήμερα. Ε, να έχω ένα δικό μου σπίτι. Το θέλω πάρα πολύ. Να Αυτό. έχω μια δική μου κατοικία, ναι. τέλος πάντων. Ε, και να πέρα από τη δουλειά που εντάξει εννοείται ότι θα σε 10 χρόνια θα ήθελα να μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα mm -hmm. όχι ότι δεν κάνω τώρα mm -hmm. λέω και πάλι με πολύ ευγνώμων για ό,τι κάνω αλλά να μην έχω όλο αυτό το άγχος που νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ παρόλα αυτά ε, θα ήθελα να είμαι πιο ήρεμη μέσα μου mm. πιο ήρεμη ε, γιατί δεν γιατί δεν είσαι δεν είμαι, <laughs> όχι, <laughs> καθόλου <laughs> ήρεμη. <υπάρχουν> όλα αυτά. <laughs> ναι. Ναι. Α, αν θα σου έλεγα να μου πεις ότι πρέπει η Μικαέλα να, να μου δώσει ένα βιογραφικό σου, αλλά θα πρέπει να βάλει τρία στοιχεία του χαρακτήρα σου. Αρνητικά ή θετικά στοιχεία του χαρακτήρα, Τρία στοιχεία του χαρακτήρα. Σου. Εσύ επιλέγει να βάλει. Ε, είμαι εργασιωμανή. Είμαι πολύ mm. εργασιομανής, ενώ δουλεύω σκληρά. Ε, είμαι ομαδική, θεωρώ, ενώ μπορώ να δουλέψω με άλλου ανθρώπου. Ε, και ένα τρίτο. Ε, το δοτική νομίζω πηγαίνει μέσα στο προηγούμενο. Ε, νομίζω ότι είμαι και καλή παρέα. Ναι, αυτό. Ναι. Α, η αλήθεια είναι ότι α, δεν σε έχω δει πολλέ φορέ έξω δημοσίω, αλλά όσε φορέ έχω δει, σε πάντα χαμογελαστεί. Ναι. Ε, Προσπαθώ. Όχι, προσπα... <laughs> δεν αυτό, αυτό, βγαίνει. Δεν, αυτό δεν μπορεί να το προσπαθήσει. Δηλαδή, ναι, α, είναι φυσικό. Όχι. Ή... δηλαδή, είναι άλλο να χαμογελάσει με το ψεύτικο χαμόγελο που λέω τη οδοντόκρεμα, τη διεθνή οδοντόκρεμα, <laughs> και άλλο ναι. να χαμογελά γιατί πραγματικά το αισθάνεσαι. Και ω φορέ έχω συναντήσει έτσι τυχαία σε παραστάσει άλλε που και εσύ πα να παρακολουθεί συναδέλφου κλπ. Ναι, Μ Πάντα βλέπω αυτό το, α, το χαμόγελο το οποίο τουλάχιστον από όσο μπορώ να κρίνω φαίνεται ότι είναι αληθινό. Ναι, πώς... α, πόσο φιλόδοξη είσαι όμω. Δεν είμαι πολύ. <laughs> Ε, νομίζω αυτό είναι ένα από τα αρνητικά μου. Ναι. Θα έπρεπε να είμαι λίγο περισσότερο. Ε, με παίρνει πολύ εύκολα από κάτω. Και πάντα επειδή μου αρέσει να κάνω ε, πώς να το πω, ένα απολογισμό στα πράγματα, πάντα καταλήγω για ένα μαγικό τρόπο ότι πάντα αυτό εγώ για οτιδήποτε συμβαίνει mm -hmm. και δεν πηγαίνει καλά στη ζωή μου. Ναι. Το ξέρω ότι είναι λάθος, το ξέρω ότι δεν είναι σωστό, ε, αλλά έχω υποσχεθεί στον αυτό μου ότι θα τα αλλάξω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, βεβαίω. Ναι. Στο και τέλος. θα γίνω να πιο να... φιλόδοξη. Ναι. Ε, ε, <laughs> κοίταξε να δει λίγο. Στον χώρο αυτό τη λεγόμενη και showbiz, α πούμε, και του θεάματο γενικώ ναι. κλπ., ε, μια φιλοδοξία χρειάζεται να την έχει. Χρειάζεται, αλλά δεν καταλαβαίνω <laughs> γιατί πρέπει να αλλάξω τον εαυτό μου και να δείχνω κάτι που δεν είμαι. Ενώ προτιμώ την αλήθεια. Mm, mm. Να είσαι αληθινό. Γιατί. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα καλούπι που πρέπει να μπούμε μέσα για να μπορέσουμε να, να κάνουμε show off. Ναι. Για, γιατί. Ναι. Ε, αυ, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί, αλήθεια. Δεν ξέρω να σου δώσω την απάντηση είναι η αλήθεια σε αυτό που. Γιατί συμβαίνει. Όμω το, το, ναι, το βλέπω το, ότι ναι. έτσι συμβαίνει. Ναι. Το ξέρω ότι πρέπει να ακολουθήσει κάποιου κανόνε, κάποιε. τη μάζα. Ναι, Για Α, να μπορέσει ναι. να προχωρήσει. Ναι. Α, Ποιο είναι το πιο έτσι όμορφο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει για τη δουλειά σου. Α για τη δουλειά μου. Mm. Ε, α στη Φρίντα στην πολύχρωμη ιστορία της Φρίντας γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Ναι, ναι. Ε, ήταν πολύ ώρα που ερχόντουσαν και συναδέλφοι και άλλοι άνθρωποι και μου έλεγαν ε, ότι ε, ε, ήμουν πολύ διαφορετική στους ρόλους που είχα κάνει ότι ε, ε, με, μεταλλασσόμουν εντελώς. Mm. Και αυτό νομίζω είναι πολύ ωραίο κομπλιμέντο να σου το κάνει κάποιο. Και μάλιστα μία κοπέλα που μου είπε μετά ότι είναι ψυχολόγο, μου είχε πει ότι σε αυτή την παράσταση, με το που μπήκε στο θέατρο που κρατούσα τον ντοσιέ και έκανα την Άλλη. που ήταν μια κοπέλα με κάποια θέματα ναι. κοινωνικά τέλο πάντων, δεν μπορούσε να την πλησιάζει πολύ ο ναι. κόσμο. Μου λέει δεν είχα καταλάβει ότι ήσουν σε ρόλο. Νομίζω ότι ήσουν αυτό το άτομο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ καλό κομπλιμέντο ναι. για τη δουλειά μου. Ε, σίγουρα, ναι, γιατί όταν κάποιο δεν μπορεί να ξεχωρίσει με τουλάχιστον εύκολα την πραγματικότητα, mm -hmm. ε, αυτό νομίζω ναι. είναι θετικό. Ε, το το μπήθη, ότι ναι. αυτό που κάνει περνάει για αληθινό. Ναι, ναι είναι, δηλαδή είναι ότι ο ρόλο στη Φρίντα ε, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο στι επικίνδυνε σχέσει. Ναι, ούτε με αυτό που κάνω τώρα, ναι, στον στο κουτσούλι. Ναι, ούτε αυτό. Ναι. Χωρί τι δεν θα μπορούσε να ζήσει. Χωρί που μπορεί να είναι από ένα αντικείμενο, μπορεί να είναι μια κατάσταση πραγμάτων, είναι πολύ ευρύ το πεδίο για να απαντήσεις. Ε, νομίζω χωρίς ε, τους δικούς μου ανθρώπους. Είσαι έτσι του το, το οικογενειακού περιβάλλοντος Με και των μαμόθρεφτη. ανθρώπων που... Είμαι να σου το πω έτσι απλά. Πολύ μαμόθρευτη. <laughs> 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 ναι. Α. Αυτή, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί όταν μου είπε ότι στα 23 σου πήγε μαζί με του γονεί σε σύμβουλο. <laughs> ναι. <Ήτανε laughs> λίγο μια... Είναι, δεν, είναι κάτι, δεν, είναι κάτι... που το ακούω συνηθισμένο ότι, ότι, στα 23 μου αποφάσισα να μου γονεί μου σε ένα σύμβουλο για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. <laughs> ε, ναι. Έχω να σου πω ότι μέχρι τα 22 είχα συνήθεια να παίρνω τη μαμά μου 3-4 ώρα τα μεσάνυχτα επειδή είχα κάποιο πρόβλημα, επειδή είχα κάποιο θέμα και θεωρούσα ότι είναι, ότι είναι εκεί, ότι θα μου απαντήσει mm. ό,τι και αν κάνω. Ενώ δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν είναι υπερήρωας, είναι ένας άνθρωπος ναι. και θέλει ξεκούραση. Ναι. Δεν μπορείς να παίρνεις ναι. ό,τι ώρα θες. Εντάξει, αυτό το σταμάτησα. Αυτό το σταμάτησες, ναι. εντάξει, πλέον δεν υπάρχει. Όχι, <laughs> αλλά η αλήθεια είναι ότι τη συμβουλεύομαι σε όλα. Ναι. Τι σου δίνει χαρά. Τι μου δίνει η χαρά. Ε, η χαρά των άλλων ανθρώπων και να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γύρω μου. Mm. Αυτό μου δίνει και εμένα χαρά. Η okay. μεγαλύτερη σου αδυναμία ποια είναι, Η μεγαλύτερη μου αδυναμία. Σε ποιον έχω αδυναμία, ή την πείνα ή την πείνα ή την πείνα, ή αν είναι, μπορεί να είναι, α πούμε, η μεγαλύτερη μου αδυναμία, ξέρω ειναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι ένα ζωή, μπορεί να μου πει ότι η μεγαλύτερη δύναμία μου είναι, ξέρω εγώ, όπω είναι εμένα, η σοκολάτα, τα γλυκά. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Ναι. <laughs> <laughs> ε, η μεγαλύτερη μου αδυναμία, ε, δεν ξέρω. Θα το πηγαίνω κι αλλού. Ναι. Στην αδυναμία, αδυναμία, ενώ αυτό Α, που... Στην... Στο σα, του χαρακτήρα. Του χαρακτήρα, μάλιστα. ναι. Μάλιστα. Ναι. Εκεί. Ναι. Ε, είμαι πολύ γκρινιάρα και κλαψιάρα. Κλαίω <laughs> πολύ εύκολα. Με το παραμικρό. <laughs> ναι, δεν ξέρω ξεπιστώθω να το ελέγξω πιο παλιά. Κλαίγα πολύ περισσότερο, αλλά τώρα το ναι. ελέγχω λίγο. Βέβαια, ε, <laughs> αυτό <laughs> είναι ένα θετικό αν θα κάνει τραυματικού ρόλου. Εκεί. Να, αυτό είναι το θέμα. Ότι εκεί δεν μου έρχεται. Λε και η άμυνα του οργανισμού. Δεν με πιάνει καθόλου. Δεν μου έρχεται να κλάψω. Αυτό είναι τραγικό. Να κλαίσεις με το παραμικρό και όταν πρέπει να κλάψει να μην. Θεωρεί ότι θα ήταν πολύ εύκολο. Όχι. Αλήθεια. Και εκεί πρέπει να συγκεντρωθώ. Να φέρω στο μυαλό μου πράγματα, ολόκληρη διαδικασία. Δεν θέλει πάρα πολύ. Τι θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα ταξίδι. Mm. Σύντομα. Σύντομα. Ναι. Α, κοντινό, μακρινό. Μακρινό. Είναι, μακρινό. μακρινό Εκτός Κύπρου εκτός ταξίδι κύπ, ναι. και αν γίνεται και εκτός Ευρώπης δύσκολο, αλλά εντάξει. Ναι. Ε, είναι όνειρο, μπορώ να το λέω. Τι δεν θέλεις με τίποτα. Ε, δεν θέλω με τίποτα να μείνω για πάντα σε αυτό το διαμέρισμα που μένω. Yeah. Όχι ότι δεν μ' αρέσει το διαμέρισμα. Ε, δεν θέλω να μένω σε διαμέρισμα. Αυτό. Yeah. No. <laughs> ναι, δεν <laughs> θέλω με... Νιώθω πολύ... Κλεισμένη. Ναι. Yeah. Uh, τι σε ευχαριστεί. Mm, με ευχαριστεί να έχω καλή παρέα, να περνάω όμορφα. Αυτό. Μουσική ακούς. Ακούω. Τραγούδια γενικώ. Mm -hmm. Ναι. Uh, τι μουσική ακούς. Mm. Ακούω πιο πολύ ε, έντεχνα, ναι. μπορώ να τα ονομάσω. Ελληνική μουσική, ξέρετε. Ελληνική, Ξένη. Ναι. ελληνική κυρίω. Μάλιστα. Θα έχουμε πρόβλημα τώρα. Γιατί? Υποθέτω, διότι στη δοκιμασία που έχουμε για σένα σήμερα, το Θα πεις και ένα τραγούδι. Ακούω όμω κι άλλα. Είναι και σκυλού. Ακούω και σκυλού. Να, α, όχι, όχι. Α, okay. όχι. Τότε Όλα να τα δούμε ακούω. τώρα τι έχει επιλέξει ναι. ο Πασταλίδη Άφρονο για σένα. Βεβαίς. Σήμερα. Είναι η ώρα για να παίξουμε το Θα πει και ένα τραγούδι <laughs> με τη Μικαέλα Θεοδουλή.